Καλησπέρα μάγκες, Dutek Freestyle TV. DK εδώ. 2M. Σήμερα θα μάθουμε το τι είναι το freestyle basketball και λίγα πράγματα για την ιστορία μας. Για την ιστορία μας. 2M, τι είναι το freestyle basketball? Πες τα παιδιά. Λοιπόν, παιδιά, συχνά μας ρωτάτε ή στον δρόμο ή γενικά μας δείτε κάπου τι είναι αυτό που κάνεις. Πολύ παράξενο και δεν το έχω ξαναδεί και όλα αυτά. Λοιπόν, το freestyle basketball καταρχάς, συχνά μας ρωτάτε είτε στον δρόμο είτε γενικά παντού που να μας δείτε τι είναι το freestyle basketball και πώς το κάνετε αυτό, τι ωραίες μπάλες και όλα αυτά και θέλει πολύ προπόνηση. Λοιπόν, καταρχάς, τι είναι το freestyle basketball? Το freestyle basketball είναι κόλπα και τεχνικές με μπάλες σε συνδυασμό με καλή ροή σώματος και δημιουργικότητα χωρίς περιορισμούς. Έχει μια μίξη από άλλες πολλές τέχνες. Π.χ. ας πούμε μπορεί να έχει μερικές δομές από contact juggling, από juggling γενικά, ζογλερικά δηλαδή, από ακροβατικά, από χορό. Μπορεί να συνδυάσει πάρα πολλά πράγματα μέσα εκεί. Απλά δεν πρέπει να μπερδεύουμε τα ζογλερικά ή τα άλλα όλα σε ένα, γιατί συνήθως όλοι νομίζουν ότι basketball freestyle είναι ζωκλερικό, κάτι άλλο ξέρω εγώ. Το έχουν κάνει όλα μακαρόνια με κιμάρε, παιδί μου. Ναι. Το τυποποιούν όλα στην κατάταξη ζωκλερικά. Δεν είναι όμως έτσι. Το freestyle basketball είναι μια κατηγορία μόνο του αυτό εκεί. Απλά έχει, όπως και άλλες τέχνες, έχουν πάρει κάποιες δομές από. Δηλαδή υπάρχουν κινήσεις παρόμοιες. Με κάποια άλλα είδη. Α, και επίσης στο freestyle basketball υπάρχουν κάποιες κατηγορίες. Π.χ. Είναι η τρίπλα, όχι αυτή η μπασκετική τρίπλα όπως ξέρετε όλοι κανονικά, υπάρχουν και αυτό, αλλά μπορεί να γίνει και πιο καλλιτεχνική, να δώσεις άλλο χρώμα μέσα σε αυτή, να κάνεις κάποιες δημιουργικές και original κινήσεις, είτε είναι από τρίπλα, είτε είναι spin, δηλαδή την μπάλα να γυρίζεις στο δάχτυλο και να κάνεις διάφορα ακροβατικά κινήσεις, να την πετάς πίσω στην πλάτη, να γυρνάς, στροφές, πάρα πολλά πράγματα, είναι ολόκληρη κατηγορία. Tripling, spin, rolls, ακροβατικά και multiball, που είναι μεγάλη κατηγορία γιατί μπορείς να συνδυάσεις όλα αυτά μαζί με πολλές μπάλες. Όπως και spin μπορεί να το κάνεις σε multiball με δύο μπάλες, μπορεί να κάνει ακροβατικά ακόμα με δύο μπάλες, μπορεί να κάνεις ό,τι μπορεί. Ό,τι είναι παραπάνω από μία μπάλα είναι multiball και μπορείς να συνδυάσεις ό,τι κατηγορία θες μέσα από αυτό. Αλλά συνήθως όταν οι άνθρωποι βλέπουν πολλές μπάλες το θεωρούν και καλά ζογλερικά, επειδή βλέπουν πολλές μπάλες ζογλερικά τελείως. Και ότι έχουμε κάτι με τα ζογλερικά, όχι, είναι ζογλέρι. Αντιθέτως που τους πάμε πολύ, απλά δεν πρέπει να μπερδεύουμε τις αθροτέχνες ή τις τέχνες τέλος πάντων. Με άλλα πράγματα. Ναι. Εγώ προσωπικά κάνω και ζωγραφικά κανονικά και contact κάνω και πολλά άλλα είδη. Δηλαδή επειδή μου αρέσουν όλα και τα σέβομαι όλα εννοείται. Αλλά κάθε είδος έχει μια ονομασία για αυτό το λόγο. Επειδή είναι κάτι άλλο ξεχωριστό. Αλλιώς θα τα λέγαμε όλα, οτιδήποτε θα το λέγαμε ζωγραφικά. Ενώ δεν είναι. Και τα ζωγραφικά κιόλας έχουν και αυτά κατηγορίες. Το contact juggling, το ball juggling, clubs, κρίκους, μπλα μπλα. Αυτό ακριβώς. Το M, να μου πεις και λίγη ιστορία για το basketball freestyle. Πριν πεις τη δικιά σου ιστορία, θέλω να πεις ένα περιληπτικό πρόλογο για το freestyle. Λοιπόν, να αρχίσουμε. Καταρχάς και πώς άρχισε το freestyle κιόλας. Δεν είναι πολλά χρόνια δεν έχει εμφανιστεί πολλά χρόνια. Κάποιοι legend υπάρχουν τώρα στον κόσμο, όπως ο Tommy Baker που κάνει 27 χρόνια περίπου, κάπου εκεί. 28-27 εκεί. Ναι, στην αρχή αρχίσανε μεζογλερικά με μπάλες μπάσκετ και με είτε πιο δημιουργική τρίπλα, πιο streetball του δρόμου μπάσκετ, αλλά με κόλπα και να ζηλεύουμε άλλους. Και σιγά σιγά εξελίχθηκε αυτό το πράγμα και άρχισε η μπάλα να είναι όχι μόνο στο έδαφος και γενικά και πάνω στο σώμα σου και να κινείσαι με την μπάλα, να κάνεις πολύ δημιουργικότητα, να βάζεις χρώμα πάνω στις κινήσεις σου. Γιατί και αυτό είναι κιόλας ο σκοπός του freestyle. Όχι μόνο στο freestyle basketball, αλλά και γενικά σε όλα τα freestyle. Οτιδήποτε είναι αυτό, είδος freestyle, ο σκοπός είναι να είσαι original, να είσαι γνήσιος, να δίνεις το δικό σου χρώμα. Γιατί έτσι και σε σέβονται και περισσότερο και εσύ σέβεσαι και περισσότερο και τον εαυτό σου. Γιατί δεν δείχνεις ούτε ακόλουθος, ούτε κάποιος που είναι στη μάζα και κάνει ό,τι κάνουν οι άλλοι. Mm. Και έτσι προχωράς κιόλας και γίνεσαι και πιο δυνατός. Μια μικρή παρένθεση που ξεχάσαμε, ότι και το basketball freestyle, δηλαδή έχει και αυτό κατηγορίες. Όπως είναι το basketball freestyle, είναι το streetball και το σκέτο basketball που παίζουν όλοι. Ναι, για να ξέρουν ότι το streetball είναι κόλπα εναντίον ενός που κάνουν, δηλαδή skills σε αγώνες ώστε να κορδέψει τον αντίπαλο. Και το basketball freestyle είναι αυτό που σας είπε προηγουμένως. Και είναι καθαρά τεχνική. Δηλαδή, οτιδήποτε κάνεις στο basketball freestyle είναι τεχνική. Εσύ και η μπάλα δεν χρειάζεσαι ούτε την μπασκέτα. Μπορείς να το κάνεις οπουδήποτε και μέσα στην αποθήκη και στον γκαράζ ακόμα να πας.
μπορείς να κάνεις προπόνηση κανονικά. Και να σε βολεύει. Ναι, και να σε εμπνέει ο χώρος εννοείται. Επίσης, ένας βασικός παράγοντας είναι επίσης κιόλας να μην το κάνεις για μούρι, επειδή είναι ξεχωριστό όντως. Και ένας, ναι, είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, όχι ότι δεν σέβεσαι κιόλας την τέχνη που κάνεις, δεν σέβεσαι τον ίδιο τον εαυτό σου. Πιστεύω ότι είναι βλακία, ρε παιδί μου, να το κάνεις για την ποζεριά, είτε για τις γκόμες που θα περάσουν, ξέρω εγώ, για να δείξεις κάτι ή οτιδήποτε τέλος πάντων. Είναι μεγάλη μαλακία, είναι μεγάλη κουταμάρα. Και αν πετύχω ένα τέτοιο άτομο, τον έχω σφάξει, να ξέρετε. Το λέω ευθέως. Ειλικρινέστατος. Πάντα ευθέως έλεγε. Φίλε, αυτά δεν τα αφήνουμε. Φίλε, είμαστε θύκτες αυτά, να ξέρετε. Λοιπόν, καταρχάς, τώρα που πάμε για την ιστορία μας, θα πούμε. Καταρχάς, πώς το αρχίσαμε αυτό. Θα μπορούσες να μιλήσεις για την ιστορία σου και να αναμίξεις ακόμα και τον Basketball μαζί. Θα βοηθήσει περισσότερο. Ναι. Πολύ σωστό. Καταρχάς, εμείς γνωριστήκαμε μέσω του Basketball Freestyle. Και έτυχε να είμαστε και πολύ κοντά μεταξύ μας. Δηλαδή, είμαστε πόσο, ένα τέταρτο μακριά, 20 λεπτά. 20 λεπτά μακριά, αλλά το κορυφαίο της υπόθεσης είναι ότι είμαστε μόνο δύο. Ναι. Μόνο δύο εδώ πέρα στην Ελλάδα, κυριολεκτικά, μόνο εμείς οι δύο. Έτυχε. Και έτυχε να είμαστε και δίπλα. Δηλαδή, τι είναι, τι παίχτηκε εδώ. Τρελό, ε. Ναι. Δηλαδή, και ήταν το 2000. Κάπου 7-8. 7, ναι. 7. 7-8, και είχα φτιάξει ένα βιντεάκι με τον drone. Το παιδί είναι στη Γερμανία, κάνει τατουάζ. Και έκανε γκράφιτι πίσω. Και έβγαζα και εγώ με την παλιά μου την κάμερα βιντεάκια. Ξέρω εγώ, και φτιάξα ένα γεμάτο βίντεο κλιπ με κόλπα που έκανα. Και το ανέβασα στο YouTube, σαν ανάμνηση. Και τυχαίνει να μου σχολιάζουν άτομα από κάτω. Και έτυχε να είναι ο 2M από κάτω και μου λέει: Είσαι Έλληνας. Ναι, ναι, την πρώτη λέξη αυτό, ναι. Και τίποτα άλλο. Μου λέει, είσαι Έλληνα. Του λέω, ναι. Πού μένεις? Δάφνη. Ηλιούπολη, μου λέει ο άλλος. Και λέω, όντως υπάρχει άτομο τώρα ή με κοροϊδεύομαι? Και κανονίζουμε συνάντηση μετά γιατί ανταλλάσσουμε αριθμούς. Μετά από μια εβδομάδα, σε ένα γηπεδάκι σου στην Ηλιούπολη. Ναι, ρε φίλε, ήταν τρελό. Και μιλάγαμε εκεί με τρελό πάθος και κάνω αυτό και κάνω το ένα. Κάναμε στο μάτι, λέει, ήμασταν κάποια δύο όφου, ξέρω, βρήκαμε τη γλώσσα μας και τα βρίσκαμε εδώ πέρα και τα λέγαμε. Ήτανε. Κορυφαία πιστεύω στιγμή. Ναι, ναι, ήταν πολύ ωραία στιγμή. Πολύ ωραία στιγμή. Και από τότε μαζί προπόνηση, σε εξωτερικό. Δέσαμε. Παντού μαζί. Ναι, έλα. Ναι, είσαι δικός μου, ρε μαλάκα. Λοιπόν, και όχι εκτός αυτού, σε δένει γενικά και σαν άνθρωπο το freestyle basketball. Σε φέρνει πιο κοντά και στο δικό σου το είδος. Και στο δικό σου είδος φουλ όμως και κάθε είδος τέχνης σε δένει. Γιατί όταν κάνεις μία τέχνη, οποιαδήποτε είναι αυτή, και όσοι μας ακούνε που κάνουν κάποια τέχνη, είτε είναι λόγω μπαλέτο ή κάποιο χορό με πάθος ή οτιδήποτε, αυτοί όντως ξέρουν ότι εκτός με αυτή τη τέχνη που δουλεύεις, δεν δουλεύεις απλά τις κινήσεις για να φαίνεσαι ωραίος ή να κερδίζεις διαγωνισμούς και όλα αυτά. Τα δουλεύεις και τον εαυτό σου. Γιατί οθείς τα όρια σου, ζμιλεύεσαι σαν άνθρωπος, την υπομονή σου, τα δουλεύεις όλα, συμπεριφορές, πειθαρχία. Δουλεύεις πάρα πολύ καλά. Και αναλόγως και τι επίπεδο θέλεις να φτάσεις, τόσο πιο πολύ σε χαρακτηρίζουν αυτά τα στοιχεία. Είναι στο χέρι σου. Φτιάνεις χαρακτήρα, γίνεσαι καλύτερος. Μπορεί να σου φέρει και εμπειρίες, δηλαδή. Πράγματα που θα θέλεις πάρα πολύ να κάνεις. Και που λέτε λοιπόν, πάμε τώρα για την ιστορία του καθενός. Εγώ που λέτε, παλιά ήθελα απλά να ξεχωρίσω σε κάτι. Όχι να γίνω καλύτερος σε κάτι που ήδη υπάρχει, να γίνω ξεχωριστός σε κάτι. Να είμαι δηλαδή μοναδικός σε αυτό. Ανεξαρτήτως αν θα γίνω καλύτερος ή όχι. Δεν το είχα στο μυαλό μου καν. Είχα το πολύ το πάθος σε αυτό, αρκεί να είμαι ξεχωριστός σε κάτι. Και λέω, εντάξει, μ' αρέσει το μπάσκετ. Δεν έπαιζα σε μπάσκετ σε ομάδα. Άρχισα το 0. Λέω, μ' αρέσει το μπάσκετ, αλλά τι μπορώ να κάνω, κάτι ξεχωριστό. Ξεχωριστό, μου μπαίνανε ιδέες άλλες. Έψαχα και στο ίντερνετ και είδα στην αρχή 2008. Τότε άρχισα με streetball πιο πολύ. Ήταν πιο εναλλακτικό μπάσκετ. Που μου άρεσε πιο πολύ, πιο τρίκ, πιο street κατάσταση. Ναι. Αρχίσαμε με streetball, και μετά προχώρησε ο καιρός, το εξελίξαμε σε freestyle basketball. Δηλαδή να παίρνεις την μπάλα και να την κάνεις απλά ό,τι θες. Όχι trick shots, γιατί και τα trick shots το καλύβουμε αυτό, γιατί πολλοί το μπερδεύουν το freestyle basketball. Α, πετάω την μπάλα στο καλάθι, χτυπάει τοίχο, χτυπάει κολόνα, οτιδήποτε. Ή πετάω τα 40 μέτρα και μπαίνει μέσα. Όχι, αυτό είναι trick shots. Είναι άλλο πράγμα. Μπορεί να κάνει οποιοδήποτε.
Αλλά με λίγη υπομονή, προσπάθεια, 100, 200, 500 φορές θα το βάλεις. Θα το καταφέρεις και εσύ και οποιοδήποτε. Το freestyle θέλει, είναι καθαρά τεχνική και θέλει δουλειά. Δεν γίνεται τίποτα στη τύχη. Εγγυημένο. Και που λέτε, να μην ξεφεύγουμε και από το θέμα, ήθελα να γίνω ξεχωριστό σε κάτι και λέω το freestyle basketball. Όπα, είχα δει τον legend, τον Tommy Baker που είπαμε πριν από Αγγλία που κάνει 28 χρόνια. Τότε δεν έκανε 28. Έκανε στο SBX, θυμάμαι. Ναι, στο SBX ήταν, ναι, Streetball Extremes της Αγγλίας. Που τότε θεωρούνταν παγκοσμίας κλάσεως, ναι. Λόγω και του streetball που παίζανε, πολύ καλό. Ήταν η N1 και η SBX. Ναι. Από ό,τι θυμάμαι. Μόνο που η SBX ήταν πιο underground. Underground. Αυτό ακριβώς. Κάσε εδώ και να τσακωθούμε. Και που λέτε, παιδιά, σιγά σιγά η ικανότητα ανέβηκε. Φτάσαμε μετά να πάμε στο πρώτο μας διαγωνισμό στην Ιταλία μαζί. Περάσαμε τέλεια, που θα τα πούμε και σε άλλα vlogs. Θα τα πούμε πώς θα περάσαμε σε κάθε event που πηγαίναμε έτσι στο εξωτερικό. Και από τότε που λέτε, έχουμε κολλήσει full και κάνουμε προπόνηση μαζί και είμαστε έμπνευση ο ένας για τον άλλον. Θέλω να τα ακούσουμε πάρα πολύ. Ναι, ωραία, ωραία, θα την πούμε λοιπόν. Κρατηθείτε παιδιά, ζώνες ασφαλείας. Θα έχει πλάκα λοιπόν. 2006-2005 εκεί κοντά, δεν πάω παρακάτω, δεν νομίζω να τα παρακάτω. Είναι το κλασικό ενδεχόμενο που έπαιζα πάρα πολύ μπάσκετ στο σχολείο. Είμαι το παιδί που δεν διάβαζα ποτέ. Είχα μείνει δύο φορές στο σχολείο, όχι από απουσίες, από μαθήματα. Και το κορυφαίο της υπόθεσης ότι κάθε φορά που πήγαινα σχολείο δεν είχα τσάντα. Είχα μία μπάλα μόνο μπάσκετ. Αυτό δηλαδή ήταν ο στόχος μου μέσα για να κάνω προπόνηση. Τα ώρες ήταν στο σχολείο, 7 ώρες έκανα μπάσκετ. Πάνω κάτω, ρε παιδί μου, πέρασαν έτσι τα χρόνια μου στο σχολείο. Καταφέροντας να τελειώσω σχολείο, κατάφερα μετά να το γυρίσω στο streetball. Γύρω στο 2006-2007 που γνώρισα τον Γκέρα, κάναμε μαζί streetball, ήταν και αυτό streetballer. Δεν ξέρω το παλικάρι τώρα που είναι. Και έκανε κάποια κόλπα. Μου μάθε κάποιες 2-3 κινήσεις, το boomerang ή κάποιο spider dribbling. Ναι, spider dribbling και μετά. Τα basic αυτά. Ναι, και μετά ξεκίνησα να το κάνω μόνος μου και άρχισα να το γυρνάω στο streetball freestyle. Δηλαδή να κάνω λίγο πιο freestyle στο streetball. Δηλαδή έκανα streetball χωρίς μπασκέτα. Και μετά άρχισα και γίναγε. Μετά τότε που έφτιαξα το βιντεάκι που σας είπα, με βρήκε το M του 2007-2007. Βρεθήκαμε. Δεν ήμουν πάρα πολύ καλό σε επίπεδο, η αλήθεια είναι. Ποτέ δεν ήμουν καλό σε επίπεδο και το έκανα μόνο και μόνο για μένα. Δηλαδή δεν είχα στόχο ποτέ. Απλά είχα την αίσθηση να το κάνω. Γιατί ένιωθα καλά και. Το πάθος. Το πάθος, ακριβώς, η λέξη πάθος. 2011 το παρατάω το streetball και το basket freestyle. Για 9 μήνες. Ο λόγος είναι επειδή ήμουνα πολύ απεσιόδοξος. Είχαμε φτιάξει ένα feed basket και το freestyle, εγώ, του M και κάποιες άλλες χώρες που είχαμε κάνει feed και ένιωσα πάρα πολύ μειονεκτικά. Έτσι σταμάτησα. Και για 9 μήνες δεν σταμάτησε να στέλνει μηνύματα του M για να βρισκόμαστε να κάνουμε προπονήσεις. Που η αλήθεια είναι ότι δεν τον άκουσα ποτέ. Και ήταν η μέρα που μου λέει το 2012-2013 ήταν. Ναι, και μου λέει DK έχει International Battle, το Jumbo, στο The Jumbo στην Ιταλία, στο Bologna Fiere. Θέλεις να έρθει? Του λέω ναι, αλλά χρειάζεσαι προετοιμασία, μου λέει. Και του λέω τι προετοιμασία. Θεωρήθηκε η λέξη προετοιμασία, τη λέμε paranormal training. Και έκανα προπόνηση, ήταν 2 μήνες οι αγώνες. 1,5 μήνα έκανα προπονήσεις, εκεί άλλαξα. Και ανέβηκες πολύ τότε. Ναι, τι αυτός 1,5 μήνας ήτανε. Ήμουνα στη δουλειά από το πρωί, 11 η ώρα το πρωί, σχόλαγα 9,5 ώρα το βράδυ, ήταν αδάφνη κατευθείαν ηλιούπολη. Ηλιούπολη έκανα προπόνηση από τις 10 μέχρι 3-4 ώρα το βράδυ, δεν θυμάμαι πόσο. Και γίναγα πίσω με τα πατίνια με στη δάφνη γιατί δεν είχε συγκοινωνίες. Και το έκανα αυτό για 1,5 μήνα συνεχόμενα. Και φτάνω στην Ιταλία με ένα περάσιμο επίπεδο. Να διακόψω λίγο. Βλέπετε, δεν υπάρχει δικαιολογία δουλεύω, είμαι κουρασμένος και τέτοια. Βλέπετε. Να μαθαίνετε. Ναι, αυτό ισχύει. Και φτάνω στην Ιταλία να με βλέπουν οι freestylers ως ο άγνωστος DK. Δηλαδή να με βλέπουν και λέει, παραδείγματος χάρη, να έρχεται ο Foride, μου λέει, είσαι σίγουρα ο DK. Αλλά βλέπω, λέω, στα βιντεάκια. Λέω, έκανα πολύ σκληρή προπόνηση και πήρα περισσότερο σοβαρά από όσο το είχα πάρει. Και δεν με πιστεύαν ότι όντως ήμουν εγώ, ακόμα και ο Ιταλός έλεγε, ξέρω εγώ, παιδιά, έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τον DK. Δεν ξέρουμε πώς θα τον νικήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι πήγαν κάτι στραβά λίγο με τη διοργάνωση και έτσι δεν καταφέραμε να μπούμε ούτε και οι δύο γιατί ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα. Παρόλο που είχαμε την υψηλότερη βαθμολογία. Ακριβώς. Ναι, είχαμε την υψηλότερη. Μετά από εκεί πέρα ταυτίστηκα πάρα πολύ με εγώ και η μπάλα και ο του μαζί και δέσαμε πάρα πολύ και από εκεί πέρα του είπα 2-3 πραγματάκια. Του λέω δεν ξαναπαρατάω την μπάλα. Και από εκεί πέρα μου άνοιξαν πάρα πολλές πόρτες από το εξωτερικό. Είχα πάρα πολλούς αγώνες. Ρωσία, Ιταλία, Πολωνία, Κίνα, Ουγγαρία, Βαρκελόνη, ναι, Ουγγαρία, Ιαπωνία. Μαζί ήμασταν. WBA, World Freestyle Basketball Association. Κάναμε show με τη FIBA 3x3.
Ήταν εμπειρίες τρελές, δηλαδή. Άρα θα πούμε περισσότερα σε άλλα. Σε άλλα πράγματα, αυτό δεν χρειάζεται. Απλά είναι κάποια πράγματα που θα πούμε σε άλλα επεισόδια. Γιατί αν το ανοίξουμε αυτό το θέμα, δεν σταματήσουμε ποτέ. Ακριβώς. Θέλω να καταλήξω κάπου ότι μη παρατάς αυτό που θες. Κυνήγα το, όσο πάει. Κυνήγα το, όσο πάει. Και πάνω απ' όλα πάθος, όχι μόστρα. Okay. Νομίζω ότι, παιδιά, βγάλετε τις ζώνες. Είμαστε κομπλέ, φανάρι, χειρόφρενο. Βγαίνετε. Επόμενη Κυριακή, επόμενο επεισόδιο. Και μην ξεχνάμε, μάγκες, subscribe. Peace.